Έχω μαζί μας την Παρασκευούλα Παρώνης από το γένος Κουτρά, από το χωριό Παναγίας Ιμβρού, εν μήνυ του 43, από γονείς Δημήτρη και Βασιλεία. Ήσασταν όλοι μαζί 5 παιδιά. Κύριε Παρασκευούλα, πώς χαρακτηρίζεις τα παιδικά σου χρόνια στην Παναγία? Τι χρόνια ήταν? Ήταν δύσκολα χρόνια τα παιδικά σου χρόνια? Ωραία χρόνια. Ωραία χρόνια. Δεν υπήρχε δυσκολία, ας πούμε, φτώχεια? Είχε χασάπι το μπαμπάς μου και... Α, χασάπις ήτανε. Ναι. Ωα, άρα εσείς είχατε το μαγαζί? Ναι, είχαμε μαγαζί. Στο κέντρο, ήτανε... Στο κέντρο της Παναγιάς. Άρα εσείς έχεις άλλη ζωή εσύ, ας πούμε. Ναι, ναι, είσαι από μέσα από το χωριό. Η πρωτεύουσα ήταν. Ναι. Yeah. Και για παράδειγμα, η Παναγία ήταν χωριό ελληνικότατο ή είχατε και Τούρκοι? Η Παναγία είχε Τούρκους, τα χωριά δεν είχαν, αλλά εμείς, γιατί ήταν όλα η διοίκηση, η αστυνομία, όλα ήταν στην Παναγία. Ω, oh, wow. Άρα εσείς είχατε επαφές με τους... Είχαμε γειτόνους όλο Τούρκοι, είχαμε. Και ας πούμε, υπήρχε μια μόνιαση μεταξύ σας? Ναι, περνούσαμε πολύ καλά. Πολύ καλά. Είχατε παρτίδες, ας πούμε... Ναι, είχαμε, φιλενάδες είχα. Ερχόταν, πηγαίνανε και η μάνα μου ερχόταν, οι φιλενάδες της, το κάλες γειτόνισσες. Αλλά δεν είχαμε, δεν ξέρω μετά το 1974 τα κυπριακά που έγιναν, εγώ ήμουνα εδώ. Είχες ήδη... Αλλά όταν έγιναν ήμουνα εκεί χολοντάγια. Εκείνη την ημέρα ήμουνα εκεί, στην Ήμβρο. Στην Ήμβρο. Αλλά άραγε, ας πούμε, ήσασταν μονιασμένοι, αγαπημένοι, είχατε παρτίδες. Πες μου, στο σπίτι μιλάγατε αυκώς ελληνικά, Ελληνικά, για, αλλά ξέρετε και αυτές τα τουρκικά. Τα ξέρω. Γιατί πήγα, δεν είχε ελληνικό σχολείο στην Παναγία. Δεν είχατε ελληνικό σχολείο? Όταν έγινα εγώ, μέχρι τρίτη τάξη πήγα σε τουρκικό σχολείο. Και μετά έγιναν τα ελληνικά, γυμνάσιο, τουρκικό. Και μετά έφυγα από τρίτη τάξη που ήμουν στο τουρκικό στα ελληνικά. Άρα οι πρώτες τρεις τάξεις... Ήταν τουρκικά μόνο. Μόνο τουρκικά. Στα χωριά είχαν ελληνικό, αλλά εμείς δεν είχαμε. Στην Παναγία όμως. Ναι. Ναι. Εντάξει. Γίνεσαι έφηβη, κοπελίτσα. Πήγες γυμνάσιο? Όχι, δεν πήγες. Δεν πήγες γυμνάσιο. Έκτη τάξη τελείωσα. Δεν ήθελα να πάω. Πες μου, βοηθούσες για παράδειγμα στον πατέρα σου στο χασάπικο, ήταν μια οικογενειακή περιβάλλον να βοηθήσεις όπως τα παιδιά βοηθάνε? Μόνο πήγαινα και έπιανα τη μηχανή που έβγαζε τον κύμα, αυτό έκανα. Δεν τα βοηθήσω, ήταν και ο αδερφός μου. Μεγαλύτερος? Μεγαλύτερος. Ναι. Γίνεσαι κοπελίτσα, τι όνειρα είχες σαν κοπέλα, τι σκευόσουνε τότε? Τίποτα, μ' άρεσε η Ήμβρος, η Ήμβρος μ' άρεσε πολύ. Όταν είχα μια φίλη και έφυγε και ήρθε εδώ και παντρεύτηκε, την είπα που είσαι τρελή που πας τόσο μακριά. Δεν ήθελα να πάω, αλλά ύστερα έγινε. Ας πούμε, το μέλλον για άτομα της Ήμβρου, τι ήταν το μέλλον, ας πούμε, από τέχνη, από τίποτα, πού πηγαίνανε, ας πούμε? Εγώ πήγα και έμαθα ράψιμο. Ράψιμο. Υπήρχε σχολεία, ας πούμε, στην Παναγία? Υπήρχε αυτές, είχε και σχολεία που μάθαινες νοικοκυρική, μάθαινες ράψιμο. Εγώ πήγα σε μια πατριώτησα και έμαθα ράψιμο. Στην Παναγία? Ναι. Και με έδωσε και όλα, δηλαδή τελείωσα. Με έδωσε το ψαλί που λέγαμε, με παρέδωσε όλα. Και πόσο καιρό έμεινες πάνω στην Ήμβρο, μέχρι το 64 που έφυγες? Ναι. Δεν πήγα πουθενά. Πήγα από Σταλιανό που είχα φύγει εκεί και χόλονταγε. Αυτό ήταν οι διακοπές σου, πήγαινες ας πούμε στην πόλη. Πες μου κάτι, όταν ταξιδεύεις στην πόλη, πώς σου φάνηκε η πόλη τότες? Εκεί βλέπεις τα φώτα, βλέπεις όλα, ενώ στην Ήμβρο ήμασταν... Ναι, χωριό. Χωριό. Ενώ στην πόλη, ας πούμε, και για πόσο καιρό έμενε στην πόλη, μία εβδομάδα? Κανένα μήνα με στη θεία μου και με γύριζε όλη την πόλη, την ξέρω. Έχω γεννηθεί εκεί, αλλά μόνο γεννήθηκα και μετά πήγαμε στο νησί. Εντάξει, οκ. Λέγω Ιμβριώτισσα. Ναι. Όταν σε πήγαινε η θεία σου, για παράδειγμα, τριγύρω, πώς έβλεπες την πόλη? Δεν είχα μάθει, πήγα πολλές φορές και...
Ήταν όμως ένα μεγαλείο, δεν ήταν μια μεγάλη πόλη. Ωραία. Πολύ είναι πολύ ωραία. Και πες μου, στην πόλη υπήρχε μια υβριώτικη παροικία, ας πούμε. Είχαν σύλλογο. Είχαν σύλλογο. Ναι. Μαγαζιά είχαν, είχαν τα πόλα. Σας πήγαινε... Δουλεύανε σερβιτόροι, υβριώτες που πηγαίνανε, δουλεύανε. Είχε πολλούς συμβλίους. Και εκεί στο Κουρτούς που έμενε η θεία μου, είχε ένα καζίνο το λέγανε. Ρέστοραν ήταν και μπαχτσέ έξω και τρώγανε ο κόσμος. Ήταν υβριώτες που το είχαν. Πώς λεγόταν το μαγαζί? Το προάστιο? Κουρτούς. Κουρτούς. Ναι. Τα τάβλα τα λέγανε στα ελληνικά. Τα τάβλα. Ναι. Υπήρχε περίπτωση να μείνεις εσύ στην πόλη ή ήθελες να ξαναγυρίσεις στην Ήβρο? Μ' άρεσε η Ήβρος. Τι ήταν αυτό που σου άρεσε? Ήταν η ησυχία, ήταν η ομορφιά του νησιού, τι ήταν? Περνούσαμε ωραία. Ενώ εσύ, πώς αντίδρασε, ας πούμε, η οικογένειά σου ή εσύ όταν άκουσες, για παράδειγμα, τα Σεπτεμβριανά? Ήσουν στα Σεπτεμβριανά το 55, που όταν έγινε μεγάλη φασαρία στην πόλη, εσύ ήσουν στο νησί. Ακούσατε τα νέα? Βέβαια, τα ακούσαμε. Πώς και πώς αντιδράσατε, ας πούμε, φοβηθήκατε εσείς μήπως γίνει και στο νησί τίποτα, μια φασαρία? Φοβηθήκαμε όταν είχα πάει από εδώ Holiday το 1974 και έγιναν τα Κυπριακά. Ναι. Μας είχαν μέσα, δεν μας αφήναν να βγούμε έξω. Και πού ήσουν? Στο σπίτι μας. Στην Ήμβρο. Στην Ήμβρο. Ναι. Και δεν σας αφήναν να βγείτε? Όταν μόλις ανάβαν τα φώτα, δηλαδή που σκοτίνιαζε, έπρεπε να είμαστε μέσα. Γυρνούσε στρατός μέσα στα στρίτε παντού. Φοβόταν να μην χτυπήσουν οι Έλληνες στην Ήμβρο και φοβόταν να μην έχει κανένα. Ο νονός μου ήταν δήμαρχος και ήταν και δάσκαλος στα αγγλικά και στα γαλλικά. Και επειδή ήξερε γλώσσες και αυτά, το πήρανε όταν έγιναν τα Κυπριακά στη Δημητρόπολη. Τους είχαν μερικοί που ήταν... Οι ηγέτες της παροικίας, ναι, οι ηγέτες. Τους είχαν σφυλάγανε εκεί. Να μην επικοινωνούν με την Ελλάδα. Wow. Αυτό είναι το 1974, ε. Το 1974. Είχα πάει Holiday με το γιο μου. 7 χρονών ήταν. Τώρα, βγαίνει η απόφαση να έρθει στην Αυστραλία. Πώς γίνεται αυτή η απόφαση? Δεν ξέρω. Δεν ήμουνα 20 χρονών και δεν έφτανε το μυαλό πολύ. Γιατί σου λέω, πριν ένα χρόνο είπα τη φίλη μου, είσαι τρελή που πας. Wow. Και η μάνα μου δεν ήθελε, πήγαινε στην ουνά μου και έκλαιγε, πες της να μην πάει. Εγώ δεν ακούω, γιατί ήταν 20 χρονά ο παιδί. Και ήρθες μέσω πόλης, έπρεπε να πας στην πόλη, να πάρεις καράβι, ήρθες με το καράβι. Το αεροπλάνο. Με το αεροπλάνο και εσύ πολύ. Το Pan American. Και εσύ πολυτελείας, με αεροπλάνο. Ναι. Οι Έλληνες ήταν με τα παλιοκάραβα, εσύ ναι, ήρθες με αεροπλάνο. Τι σκεφόσουν για Αυστραλία? Δεν σκεφόμουν πολλά πράγματα, γι' αυτό σηκώθηκα και ήρθα. Ήξερες τίποτα για την Αυστραλία? Τίποτα. Τίποτα. Απόφαση. Λυπήθηκες λιγάκι, έτσι λιγάκι που άφηνες πίσω την Ήμβρο? Βέβαια. Αλλά 20 χρόνια δεν φτάνει και πολύ το κεφάλι. Πες μου κάτι, ο Έλληνας εξ Ελλάδος ερχόταν στην Αυστραλία για 5 χρόνια να δουλέψει και να ξαναγυρίσει. Ο Ήμβριος ήταν ίδιος, ότι να θα έρθω για 5 χρόνια και μετά θα ξαναγυρίσω, ή δεν ήταν έτσι? No. Όταν ήρθα αυτή η φίλη μου που σου λέω, ήμασταν συμμαθήτριες και είχε παντρευτεί πριν ένα χρόνο και ήρθε εδώ. Και την είπα, είσαι τρελή που πας, τέλος πάντων, και μετά τρελάθηκα κι εγώ. Και όταν ήρθε η πρώτη βέβαια, μόνο αυτή γνώριζα κανέναν άλλον, ήρθε να με δει στο σπίτι, αυτή είχαν στο Bondi μαγαζί. Ήρθε να με δει και λέει, θα καθίσουμε, λέει, κανένα χρόνο να δουλέψουμε, λέει, και να φύγουμε πίσω. Είσαι, λέγω, τρελή που θα καθίσω εγώ ένα χρόνο εδώ πέρα. Υπήρχε αυτό το όνειρο για άλλους Ήμβριους, ότι θα δουλέψω 5 χρόνια και θα γυρίσω πίσω? Δεν ξέρω, μερικοί μπορεί, δεν ξέρω.
Ναι. Πες μου, οι πρώτες εντυπώσεις σου τι ήταν στην Αυστραλία? Οι πρώτες εντυπώσεις σου. Δεν μ' άρεσε. Από ποια άποψη? Τι δεν σου άρεσε? Δεν ξέρω. Έβλεπα τα σπίτια τότε, ήταν τα πιο πολλά ξύλινα και ξέρεις, δεν μ' άρεσε. Που, νομίζω μου είχες πει ότι ήρθες στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ, και σε 10 μέρες παντρεύτηκες. 10 μέρες, εξπρές. 10 μέρες. Εξπρές γάμου. Έφερε... Ο Γιώργος, ο κύριος Γιώργος. Και σε 10 μέρες παντριά, σε ποια εκκλησία παντρευτήκατε? Στην Αγία Τριάδα. Τότε δεν είχε και πολλές εκκλησίες. Ναι. Αγία Τριάδα. Και πού εγκατασταθήκατε? Εδώ στο Ρίζ. Α, ήρθατε στο Ρίζ από τότε. Είχε το σπίτι αγορασμένο. Από τότε στο Ρίζ Μπι. Ναι. Το είχε, είχε το σπίτι αγορασμένο ο Τζορτζ. Που ήρθα εγώ κατευθείαν, μπήκα στο σπίτι μας. Μιλάμε τώρα από το 65 είσαι στο Ρίσμπι. Ναι. 60 χρόνια υπόθεση. Δεν άλλαξα σπίτι. Δεν άλλαξε σπίτι. Όχι. Και το Ρίσμπι τότε πρέπει να ήταν σαν χωριό. Ήταν, ξέρεις, ήταν μακρύ. Πίσω μου ήταν... Από πίσω από το σπίτι μου ήταν φάρμα με κότες. Από χωριό σε χωριό ήρθες. Ναι. Και τώρα είναι το Workers Club εκεί. Ναι, είναι το Workers Club. Εκεί που ήταν οι κότες είναι το Workers Club. Άρα στο, το Ρίζι τότε δεν ήταν από μόνο... Όχι, στα χωριό ήταν. Χωριό. Χωριό ήταν, ναι. Δούλεψες εδώ στο, στην Αυστραλία? Δούλεψα λίγο στο ράψιμο κάτι στο Σέντρα. Wow. Yeah. Και έπαιρνε το τρένο από το Ρίσμπι. Γιατί είσαι κοντά στο σπίτι μου, είναι το τρένο. Ναι. Γιατί είμαι κοντά στο Workers Club. Ναι. Και πήγαινα, στο ράψιμο δούλευα. Αλλά έκανε χρόνο δούλεψα, ένα έγκυος και σταμάτησα. Ήστερα δεν ξαναπήγα. Και ο κύριος τι δουλειά έκανε τότε, όταν... Δούλευε σε εργοστάσιο. Σε εργοστάσιο και αυτός, ε. Yeah. Και πες μου, πώς... Εντάξει, έμεινες έγκυος, νομίζω, γέννησες το Μαρίνο, το γιο σου. Πώς ισορρόπησες να είσαι μητέρα, να δουλεύει ο Γιώργος, πώς τα κάνετε όλα τότε? Τα κάναμε, ξέρω. Και από γλώσσα... Εκείνος δουλεύει δύο δουλειές. Πήγαινε στο εργοστάσιο, πήγαινε και στο μειοπάκι, δουλεύει. Δύο δουλειές. Wow. Για να μην πάω εγώ, είχα το παιδί. Ναι. Και κοινωνικά, κύριε Παρασκευούλα, πού τη βγάζατε, πώς περνούσατε, ας πούμε? Είχαμε πολλούς πατριώτες εδώ στο Ρίσβη, εμβριώτες. Ναι. Και κάναμε παρέες, χορούς πηγαίναμε, δεν αφήναμε χορό. Οι χιώτες κάνανε, πηγαίναμε. Πόντι κάνανε, πηγαίναμε. Ο Κωνσταντινούπολης, πηγαίναμε. Για να έρχονται και αυτοί στους δικούς μας. Ναι. Πες μου, νομίζω δημιουργείται και ο Σύλλογος των Ιμβριών εδώ στο Ρίσμπι. Ναι. Ήταν είναι μια... κοντά στο σπίτι. Κοντά στο σπίτι σου είναι, ναι. Ήταν μια ανακούφιση ότι είχατε κάτι δικό σας. Και το κτίριο δικό σας. Και το κτίριο δικό σας. Αλλά να σμίγετε, να ανταλλάζετε μια κουβέντα. Πηγαίναμε, κάθε Κυριακή ανοίγαμε. Κάθε Κυριακή. Τώρα δεν τα ανοίγουν, τα αναλάβανε νεολαία. Εγώ ήμουν. Που τότε που άνοιξε ο σύλλογος ήμουν μέσα. 30-35 χρόνια στο σύλλογο. Αλλά τώρα πια γέρασα, δεν μπορώ. Είναι ο γιος μου, ο Μαρίος είναι πρόεδρος. Ναι. Είπες ότι το 1974 γυρίσεις πίσω. Πήγες χολεντάι, διακοπές εκεί. Ναι. Πώς σου φάνηκε μετά από 10 χρόνια στην Αυστραλία? Είχες αλλάξει σαν Παρασκευούλα? Τα έβλεπες λιγάκι διαφορετικά? Έκανες την ξενιτιά λιγάκι 10 χρόνια? Πώς σου φάνηκε? Το ίδιο. Το ίδιο. Πήγαινα στη θάλασσα και νόμιζα που δεν υπήρχε άλλο ζωή, μόνο στην Ήπειρο. Υπήρχε κανένας πειρασμός όταν ήσουν εκεί να μείνεις? Πέρασε από το νου σου καθόλου? Έλεγα πάντα ή στην Ήπειρο θα μένω ή στην Κωνσταντινούπολη. Δεν πάω μακριά. Και γύρισα και ήρθα μακριά. Ήρθες μακριά. Wow. Wow. Μπορώ να σε ρωτήσω, πώς έδωσες την παράδοση στο Μαρίνο, την Ιβριώτικα? Μιλάει Ιβριώτικα, δεν τον ακούς.
Όχι, ήταν και οι γονείς μου ήρθαν εδώ. Α, ήρθαν και οι γονείς σου. Και η πεθερή μου και οι γονείς. Α, πότε ήρθανε. Μετά που χάλασε η κατάσταση τα κυπριακά, ήρθανε. Πήγανε στην αδερφή μου στην Ελλάδα. Και η αδερφή μου την είχαν διορισμένη σε ένα χωριό. Και πήγαν εκεί και δεν τους άρεσε. Και θέλανε να πάνε πίσω στην Ήμου. Και δεν τους άφησα, λέω θα έρθετε εδώ. Τους έκανα πρόσκληση και τους έφερα. Και μένανε μαζί μου. Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι λεπτό. Όταν, για παράδειγμα, οι τουρκικές αρχές αλλάξαν το όνομα... Γιουρτσιάδη. Ναι. Δεν άρεσε. Όταν πήγα Χόλονταϊ, πήγα να πάρω σουβενίρ. Μπήκα μέσα, είχε όλο Γιουρτσιάδη. Ήταν Γιουρτσιάδη, όλα με Γιουρτσιάδη. Με λέει, τι θα πάρεις, μαντά. Τούρκος τώρα αυτός. Λέω, τίποτα. Γιατί. Λέω, εγώ δεν γεννήθηκα Γιουρτσιάδα, γεννήθηκα Ήμβρος, το λέω. Wow. Το πιστεύεις που σε 2-3 μέρες γέμισε το μαγαζί Ήμβρος, με σουβενίρ. Όχι πιτσέτες στο μπάνιο, όχι τα σάκια για αυτά, όλα Ήμβρος. Πιάτα έχω στο σπίτι μου. Δεν πήρα όμως το Γιουρτσιάδα, το λέω, εγώ δεν γεννήθηκα Γιουρτσιάδα, το λέω Ήμβρος. Και έφερε. Μετά το 1974 ξαναγύρισες ξανά ή πήγες ξανά. 5 φορές πήγα. 5 φορές έχεις πάει στην Ήμβρο. Ναι. Και πες μου, όταν πηγαίνεις εκεί, πώς νιώθεις. Νιώθεις Ήμβριώτισσα. Ναι. Νιώθεις Ήμβριώτισσα. Σου λέω, όταν πήγαινε στη θάλασσα και εξάπλωνα, νόμιζα που δεν υπήρχε κόσμος που Ναι. Είσαι τώρα, νομίζω, 60 χρόνια στην Αυστραλία. 60 χρόνια. Εάν ρωτούσε την Παρασκευούλα, ποια είναι. Είναι Ελληνίδα, είναι Ευριώτισσα, είναι Αυστραλέζα. Όχι, Ευριώτισσα. Είσαι Ευριώτισσα. Ναι. Ευριώτισσα είναι. Και η Αυστραλία τι σημαίνει για σένα. Καλά είναι και εδώ. Δεν πέρασα άσχημα. Γιατί βρήκα το σπίτι μου, δεν γυρνούσα το ένα σπίτι στο άλλο, όπως σε ενίκιο με άλλους και με... Και καλά, ξέρω. Το μόνο που μου έλειπε η Ήμβρος.